να δώσουμε τα ευρώπουλά μας. Το mail, ο Θωμάς, το Μάγκο, για πες τα... Εκτός από το mail, θέλω λίγο να πω και κάτι άλλο σήμερα. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω λίγο χρόνο, απλά θέλω να κερδίσω λίγο την προσοχή σας, διότι υπάρχουν συνεταιρισμοί στην Ελλάδα που έχουν φιλότιμο και το έχουν αποδείξει. Συνεταιρισμοί που παράγουν είτε ελαιόλαδο, είτε τυρί, είτε φέτα, οτιδήποτε. Αυτοί οι συνεταιρισμοί έχουν έρθει, έχουν φέρει πράγματα για να τα δώσουμε στους δικούς μας συνανθρώπους εδώ στην Ελλάδα και στην τελική Δεκέμβριος μήνας. Είναι γιορτινές ημέρες, είναι αυτές. Σημειώστε λίγο το email. Ό,τι έχετε για να μας δώσετε, θέλω να το κάνετε με την καρδιά σας και είναι στο anita.sos@alphatv.gr. Λοιπόν, οι συνεταιρισμοί που μέχρι σήμερα έχουν στείλει πολλά πράγματα που αυτά θα τα πάρουν στα σπίτια τους άνθρωποι που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη είναι οι εξής. Ένωση Συνεταιρισμών της Νάξιου προσφέρει γραβιέρα Νάξιου. Πανεγιάλιος Ένωση Συνεταιρισμών Λάδι και Σταφίδα Αιγίου. Κριτών Άρτος ΑΕΒΕ που έστειλε πολλά πράγματα και συγχαρητήρια. Παξιμάδια, κρίθινα και κουλουράκια, ελληνικό μέλι ΑΕ, ελληνικό μέλι με κρόκο Κοζάνης, συνεταιρισμό Ζαγόρα Σπηλίου Μήλα Ζαγορίν, Χάνογλου ΑΕ, βιομηχανία Κριτσινιών, αυθεντικά μακεδονικά Κριτσίνια και φυσικά. Συγγνώμη, τη... έχει γκολ από ελαιόλαδο Καλαμάτα, έχει πει τώρα. Καλό. Ναι, ναι, μπήκε γκολ ελαιόλαδο Καλαμάτα. Ποιο το κέρδισε, πώ είναι. Είναι 2-1 αυτή τη στιγμή. Πάρε και ένα γλυκό από την Καρβάλη, κουραβιέτε Νέα Καρβάλη, στείλανε και αυτοί πολλά πράγματα. Ό,τι έχετε εσεί να στείλετε οι συνεταιρισμοί. Φέρτε τα, φέρτε τα. Αυτά από εμένα πάρε πάσα. Τελείωσε. Είναι πολύ γενναιόδωρος, μου δίνει και πάσα, έτσι. Πω πω, κάτι φυλάκια που παίρνεις. Γεια σου, ρε φούτρος, αγαπάω. Δημιουργείς οξύμορο σχήμα, αρχικέ μου. Ή που θα πέφτει, να πούμε, σφαίρα, ή που θα πέφτει φυλάκι. Θωμάς, δυνατό κομμάτι. Το νέο μου απόκτημα. Λοιπόν... Είναι το παιδί αυτό πολύ ειδικό. Πάντως πραγματικά ευχαριστούμε τους ανθρώπους που στέλνουν την πραγμάτια τους, τους συνεταιρισμούς και τους φίλους οι οποίοι προσφέρουν όλα αυτά τα πράγματα για τους άλλους που τα ζητούν και τα έχουν ανάγκη. Αυτό συμβαίνει εδώ στο SOS και το χαιρόμαστε πολύ.